Λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές της δις, το δις εξαμαρτήν που λένε, και στην κατάληψη της νομικής και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, με μετέπειτα πολιτική σταδιοδρομία, και έχει ακούσει πολλά για αυτήν, είναι εδώ σήμερα. Είναι ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας. Καλημέρα, κύριε Τζουμάκα. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, είναι μια βαριά μέρα, όχι μόνο ημερομηνιακά, αλλά στους συμβουλισμούς και τα μηνύματα που εκπέμπει. Παρόλα αυτά, επειδή ξέρω ότι ακούγοντας και προαναγγέλλοντας ότι κοντά μας είναι ο Στέφανος Τζουμάκας, τα αφηγήματα τα ξέρω από το 80 και μετά, θέλω ευθέως να σας ρωτήσω με μια βαθιά δική σας καταβήθηση. 50 χρόνια μετά, Πολυτεχνείο τι? Πολιτική. Διότι η Χούντα κατέλυσε το Σύνταγμα. Κατέλυσε την λαϊκή τιμιγορία και την πολιτική διακυβέρνηση. Και έφερε ένα έκτακτο καθεστώς, ένα στρατιωτικό καθεστώς. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, δηλαδή θέμα δημοκρατίας. Δεύτερο, ελευθερίες. Κατήρησε όλες τις ελευθερίες. Συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, στρατοδικεία. Δηλαδή τραγουδούσε στα δωράκια σε συνελάμβανα στον δρόμο. Απίθανα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά τα καθεστώς δεν είναι και φεδρά. Όλα. Λοιπόν, ανεξαρτησία. Ήταν ένα σύμπτωμα της εξάρτησης της χώρας. Η χώρα λόγω της διαίρεσης του κόσμου με τη συνθήκη της Γιάλτας με τον Στάλιν και τον Τσόρσιλ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ υπέστη έναν εμφύλιο για μια χούντα. Διότι ήθελαν να ελέγξουν την περιοχή γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που μας έλεγε ο Ανδρέας στην πρώτη περίοδο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, όπου είχε πάει με τον πατέρα του, τον Γεώργιο Παπαδρέου, το 1963 στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον Τζόνσον, που είχε διαδεχθεί τον Κένεντι που τον είχαν δολοφονήσει, και ήταν ο Άτσεσον υπουργός εξωτερικών και είχαν κάνει μια συζήτηση και ο Άτσεσον του ζήτησε τη διαίρεση της Κύπρου. Και όταν γύρισε ο γέρος, λέει, πρόεδρε, πώς πήγατε και λοιπά, είχαμε κάποιες συναντήσεις, αλλά ο Άτσεσον μας ζήτησε τη μισή Κύπρο. Εμψυχρό. Έχουμε δηλαδή μια σύνθεση θεμάτων που αναφέρονται στην εξαρτησία μιας χώρας ή την εξάρτησή της, δεύτερο στην δημοκρατία και στην κατάλυση των πολιτικών ελευθεριών και των κοινωνικών ελευθεριών συνολικότερα, ό,τι μπορεί να συγκροτεί μια δημοκρατία αυτής της περίοδου που πρόκυψε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Τζουμάκα, επειδή πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα, παράγοντας πολιτική και λόγο, πολλοί σας κρίνουν και εσάς προσωπικά για τα πεπραγμένα, τα μεταπολιτευτικά, τα κυβερνητικά, τα μετακυβερνητικά. Θέλω σήμερα στην καταβήθηση καταρχάς να μου πείτε από την προσωπική σας βιωματική κατάσταση για τους δύο σταθμούς, γιατί προφανώς το Νοέμβριο του 1973 είναι η κορονίδα της κατάληξης μιας ιστορίας 2-2,5 τουλάχιστον χρόνων από τη μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση στη χώρα, το φοιτητικό κίνημα, μέσους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά μέσα από προσωπικά περιστατικά πώς το έχετε βιώσει, διότι εσείς, το δις εξαμαρτήν λένε, και στην κατάληψη της νομικής και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, να σας πω, το πρώτο να πω ότι πριν τη Χούντα ήμουν μαθητής και άκουγα τους πολιτικούς τότε, να μην αφέρω τα ονόματά τους, έχουν φύγει από τη ζωή, που έλεγαν δεν θα γίνει Χούντα και δεν θα τολμήσουν και θα βγουν όλους τους δρόμους, και γελάγαμε τους μαθητές μου. Και όταν έκαναν τη Χούντα το βράδυ, τους συνέλαβαν όλους πλην του Θοδωράκη που δεν τον είχαν εντοπίσει, και μας έσωσε την τιμή τότε που βγήκε το πρωί κάτω η Χούντα, κάτω Μπόγιας Κόλλιας κλπ. Δηλαδή υπήρχε μια απόσταση σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες ή και μια έλλειψη αξιοπιστίας για να δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας που δεν ήταν πραγματικό. Αυτό δεν είναι σωστό στην πολιτική και στο δημόσιο βίο. Γιατί το πληρώνουμε και σήμερα. Υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, δεν μου είπατε 50 χρόνια μετά. Αξιοπιστία στο δημόσιο βίο, αξιοπιστία στην πολιτική. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ο πρώτος νικητής ήταν η αποχή. Και είναι και ο κόσμος όμως, έχει αυτήν και ο πολίτης, που επειδή αισθάνεται απογοητευμένος, λέει έξω όλοι. Επειδή αισθάνεται ότι θα ήθελε μια συνέπεια, είναι όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε έξω όλοι. Αυτό είχε συνέπειες, διότι μετά τη Χούντα η ηγεσία μας συνελήφθη
και υπήρχαν οι συγκεκριμένες εξελίξεις όπου έκανε δηλώσεις. Όμως βγήκαν μπροστά νεολαίοι από την νεολαία της Ενώσεως Κέντρου, νεολαίοι από την νεολαία Λαμπράκη. Και μπήκαν στη λογική της αυτοθυσίας. Βόμβες, βασανιστήρια, φυλακή, εξορία, ξανά συλλήψεις, ξανά νέες ατομικές προσπάθειες, ξανά ομαδικές προσπάθειες. Και φτάσαμε μέχρι που είπαμε 6 χρόνια, αρκετά δεν θα γίνουν 7. Μπήκαμε στη λογική πια όχι μόνο αντιπολίτευση, αλλά αντίσταση και ανατροπή. Και έτσι αποφασίσαμε ένα βράδυ, αφού μαζευτήκαμε κάπου 30 φοιτητές, που είχαμε σχέση με τους τοπικούς φοιτητικούς συλλόγους, γιατί η Χούντα επέτρεψε ξανά τα αστικά σωματεία που τα είχε καταργήσει. Λοιπόν, και είπαμε θα καταλάβουμε το κτίριο. Δεν υπάρχει πια άλλο δρόμο. Ένα-ένα κατά τη Χούντα. Μία-μία σύλληψη. Πέντε-πέντε μαζί σύλληψη και το καθεξής. Και θα πάμε σε αναμέτρηση. Αλλά είμαστε και αποφασισμένοι, γιατί είχε διαμορφωθεί μια συλλογική εθνική συνείδηση. Όπου πλέον πρέπει να τελειώνουμε με αυτού. Και το είχαμε κιόλα μέσα. Πώς να το πω. Και καταλαβαίνουμε το κτίριο. Η συζήτηση, η συμφωνία ήταν. Παίρνω εγώ την τηλεφώνα. Λοιπόν. Σε λιγότερο από ένα τέταρτο μαζεύονται από τους 30 που ήμασταν 300 και μέσα σε 2 ώρες μαζεύτηκαν 1000 και μέχρι το απόγευμα 2.500 από όλες τις σχολές της Αθήνας. Αυτό ήταν. Η Χούντα δεν μπορούσε να συγκρουστεί με ένα τέτοιο μεγάλο μέγεθος. Είχε λοιπόν και αυτή τα γνωστά της δεδομένα. Και αυτό ήταν το ένα μεγάλο επίτευγμα. Όμως μετά για μας είχε συνέπειες. Μας εκδάρανε. Μας τσακίσανε, μας βασανίσανε βάρβαρα, βία. Δηλαδή μεγάλες βλάβες στην υγεία μας και σε όλη μας τη διαδρομή. Αλλά το χειρότερο που ζήσαμε, γιατί έγινε το κίνημα των ναυτικών, ήμασταν κρατούμενοι, ήταν αυτό. Όπου το μακελιό μεταξύ τους, λόγω στρατιωτική και εμφύλιος, μιλάμε για χειρότερο κόμμα μακελιό. Χειρότερο. Μιλάμε για καταστροφή. Και βέβαια μετά ζήσαμε πάλι ως κρατούμενα στην περίοδο όπου έγινε η σύγκρουση του Παπαδόπουλου με τα Νάκτορα η δεύτερη φορά και πετάγανε από τα πηλίκια τις κορώνες. Όλοι οι αστυνομικοί γύρω τι γίνεται εδώ. Επανάσταση κάνετε. Λέει τέλος ο βασιλιάς. Θα δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, μετά πήραμε αμνηστία, βγήκαμε, αλλά σε πάρα πολλούς από εμάς. Ήταν βαθιά η πεποίθηση ότι η νέα εξέλιξη μπορεί να δώσει τη λύση είναι η κατάληψη. Αυτό τους φόβησε. Όχι ατομικές πράξεις. Και μάλιστα σε ορισμένους μας είπαν την άλλη φορά θα βρεθείτε σε χαντάκι. Και έτσι υπάρχει θετική εξέλιξη για μένα, θετική εξέλιξη με την υπόθεση Μαρκεζίνη όπου ξεθάρεψε πολλοί κόσμος. Γιατί μέχρι τότε ήμασταν οι αποφασισμένοι να είμαστε έτσι δίκαιοι. Και αυτό έχει ως συνέπεια να έρθει κόσμος μαζί μας με την επόμενη πράξη που κάναμε, αθόρμητα μεν, αλλά οργανωμένα στη συνέχεια, με την κατάληψη του Πολυτεχνείου, όπου είχαμε βαθιές διαφωνίες, γιατί η παραδοσιακή αριστερά και τα δύο κόμματα, εκπρόσωποι των φοιτητές δηλαδή, δεν ήθελαν με τίποτα την κατάληψη, γιατί δεν ήταν όριμες συνθήκες, και γιατί ο Μαρκεζίνης είναι μια ευκαιρία να πάμε σε αυτού τη δημοκρατία που ήθελαν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την εγχώρια εδώ. Κατάσταση, δηλαδή να έχουμε ένα κοινοβούλιο μαϊμού αλλά να έχουμε το στρατό να κυβερνά, που στην ουσία για μένα σήμερα κύριε Σαχίνη αυτό έχουμε κοινοβούλια τα οποία είναι κατ' εικόνα αλλά όμως την εξουσία δεν την έχουν οι κυβερνήσεις ούτε τα κοινοβούλια, δεν έχουμε κατάλυση της δημοκρατίας με άλλο τρόπο, το έχουμε τα νέα ανάκτορα που είναι η διαπλοκή, το παρασιτικό κεφάλαιο, το χρηματιστριακό κεφάλαιο, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, οι καναλάρχες, δηλαδή έχουμε πλέον μια υποκατάσταση της δημοκρατίας από ένα άλλο σύστημα το οποίο βέβαια απλώς δεν έχει τάγκς, δεν έχει όπλα, δεν έχει συλλήψεις. Έχει όμως εκαθαρίσεις, έχει επιλογές και έχει ελέγχους. Εγώ έζησα σε 2 κόμματα. Λοιπόν, είχα αρχιδοβουλευτική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ αυτές οι δυνάμεις, όπως και στη Νέα Δημοκρατία, ελεγχόμενος πολιτικός βίος. Για συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δεν ήταν ούτε και δημιουργικά θα έλεγα. Άρα το πρώτο ζήτημα που ξανά έχουμε 50 χρόνια ότι δεν έχουμε πολιτική δημοκρατία. Δεν έχουμε πολιτική δημοκρατία και πολιτική κυβέρνηση στο δυτικό ημισφαίριο. Σε καμία χώρα. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος των πολιτικών. Και όποιος δεν ελέγχεται φέρει από τη μέση. Πετάξαν στη Μεγάλη Βρετανία μια πρωθυπουργό 40 ημερών. 3 με 5 χρηματιστές. Και φυτέψαν πρωθυπουργό έναν Ινδό χρηματιστή που έχει τώρα το Λονδίνο.
Διάλυσαν όλη την ιταλική πολιτική ζωή και έκαναν μια κυρία εκεί πρωθυπουργό. Έχουμε τώρα την εξέλιξη στη Γερμανία όπου έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση που δεν υπάρχει κυβέρνηση. Η Μπέρμποκ δεν συνομιλεί που είναι υπουργός εξωτερικών με τον Καγκελάριο. Και το ίδιο έχουμε στην Ισπανία. Και βέβαια εδώ το είδαμε το τελευταίο φαινόμενο όπου συγκεντρώθηκαν οι ιδιοκτήτες της χώρας με τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο, οι οποίοι από το επεισόδιο που έγιναν τα αιματερά επεισόδια και σκοτώθηκαν στην αθλητική υπόθεση που ήρθαν από την Βαλκανική, mm-hmm. από άλλες χώρες των Βαλκανίων. Όπου ποιοι συγκεντρώθηκαν, οι ιδιοκτήτες των καναλιών, οι ιδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ομάδων που έχουν οπαδούς. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα οπαδοί, ενώ χρειαζόμαστε αθλητές και φίλαθλο πνεύμα και όχι οπαδούς. Και αυτό και στην πολιτική. Δυστυχώς έχουμε οπαδούς και στα προοδευτικά κόμματα που δεν είχαμε παλιά τέτοιο φαινόμενο, οπαδιστάν. Δηλαδή είναι απίθανο ότι τους λένε οι επίσημες ηγεσίες τους, τα πιστεύουν. Δεν ψάχνονται, δεν αναζητούν, δεν σκέφτονται. Μόλις βλέπουν ένα αποτέλεσμα δεν πηγαίνουν σε αίτιο. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη είχε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους ιδιοκτήτες της χώρας. Δηλαδή απίθανο πράγμα. Δηλαδή έχουμε πια μια υποκατάσταση της πολιτικής και της δημοκρατίας με ένα άλλο τρόπο. Ξανά δηλαδή είμαστε μπροστά στο ίδιο θέμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, να πάψουμε να λέμε ότι αυτή είναι μόνο ηγεσία. Αυτό μπορούν οι ηγεσίες. Αυτό μπορούσαν στη γενιά μου. Κάναν δηλώσεις. Οι κερίουμενε τι, έλεγε ένας πολιτικός δημοκρατικός τότε. Οι άλλοι λέγανε κανένα αντίσταση, αλλά πού από το εξωτερικό? Γιατί μας λένε, εσείς τι κάνατε? Κουβαλήσαμε τους πατεράδες μας που είχαν ήττες 7 φορές. Ήττα με τη δικτατορία του Μεταξά. Ήττα από τον Αλβανικό πόλεμο. Ο πατέρας μου και ο δάσκαλός μου γύρισαν με τα πόδια με νεκρούς από την Αλβανία. Ήττα με τη διένεξη και τη διαίρεση της εθνικής αντίστασης. Ήταν μακελιό στον εμφύλιο πόλεμο όπου στα χωριά μου οι φτωχοί σκοτώναν τους φτωχούς. Ήταν με τη βία και την οθεία που ψήφισαν τα δέντρα στο Εγάλεο. Ήταν με την αποστασία. Ήταν με τη Χούντα. Και αυτοί οι πατεράδες μας κυβερνήσαν μέχρι το 2005. Δεν είχαμε κυβερνήσεις στη γενιά του Πολυτεχνείου. Ήταν όλοι προδικτατορικοί ηγέτες. Εμείς τους στηρίξαμε. Γιατί ήταν ηττημένοι και ξέρουμε από ήττες. Δηλαδή τις βιώσαμε. Και είμαστε η πρώτη γενιά νίκης. Αλλά δεν είχαμε τη λογική εμείς να διεκδικήσουμε την εξουσία. Θέλαμε την πολιτική να πάμε στην επόμενη φάση, να κάνουμε κοινωνικές αλλαγές, να κάνουμε πολιτικές αλλαγές, να κάνουμε δημοκρατικές αλλαγές. Ορισμένες τις πετύχαμε συνολικά ως έθνος, δηλαδή απαλλαγήκαμε από τον Γλίξμπουργκ, από τα ανάκτορα. Αλλά αποκτήσαμε νέα ανάκτορα τώρα. Να είμαστε εξηγημένοι. Όπου πια δεν έχουμε παραγωγικό κεφάλαιο, η χώρα δεν παράγει. Έχει 25% παραγωγή, 70% υπηρεσίες, είσαι παρακμή. Αλλά έχουμε πρόσοδο. Δηλαδή, μια σειρά από δυνάμεις, οι οποίες έχουν ακίνητα, πάσης φύσεως, μέχρι πλοία, και όπου δεν εργάζεται κανείς από όλους αυτούς, αλλά παράγουν πλούτο. Συγκεντρώνουν πλούτο από μη παραγωγή. Αυτό το φαινόμενο υπάρχει σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Και το σημαντικότερο, ενώ πετύχαμε, ας πούμε, επίσης την αναγνώριση των αριστερών και πολιτικών κομμάτων που ήταν στην παρανομία, έχουμε σήμερα μια νέα διαίρεση του κόσμου, το δεύτερο ψυχρό πόλεμο που λέμε, όπου πλέον οι ηγέτες κρίνονται με ποιο στρατόπεδο είναι. Πάρτε τον Κυριάκο, μόλις είπε ναι στην Ουκρανία, τον πήγαν αμέσως στο Κογκρέσο. Και οι χώρες με ποια πλευρά είναι. Γιατί επειδή πια η Δύση είναι σε παρακμή, παράγει μόνο το 30% παγκόσμιο του πλούτου, το 70% το παράγουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι η άλλη πλευρά του νέου ψυχρού πολέμου, παράγουμε μόνο το 10% παγκόσμιο των τροφίμων, οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν το 90% μας, ταΐζουν, αλλά όμως σε πολύ πιο βάρβαρες συνθήκες από εμάς. Γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες, για να είναι τόσο ανταγωνιστικές και φτηνές, έχουν 2-8 ώρα, 2 δολάρια μέσα σε κλουβιά και έχουν και 400 εκατομμύρια παιδιά σε παιδική εργασία. Έχουμε λοιπόν μια νέα διένεξη, η οποία εκφράζεται διεθνώς από τις εντάσεις κατά περίοδους ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στην Ουάσιγκτον και στην Κίνα, αλλά συγκεντρώνει όμως δυνάμεις οι οποίες η λογική ποια είναι της Δύσης. Δεν παράγω, παρασιτώ, είμαι σε παρακμή, βασίζομαι στην πολεμική μου βιομηχανία. Είδατε προχθές η κυβέρνηση του Σούλτς στο Βερολίνο πόσα δις έδωσε στο Κίεβο για να αγοράσει νέα όπλα. Γιατί πρέπει να δουλέψουν οι πολεμικές μηχανές. Είδατε μόλις αμέσως πήγε ο Μπάιντεν
στο Ισραήλ τις πρώτες μέρες, γιατί πρέπει να δουλέψει η πολεμική βιομηχανία, τον είπα. Φέτος ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες ως κράτος ότι είχαν χρέος 31 τρισεκατομμύρια δολάρια. 31 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και δεν τολμήσε καμία ηγεσία από το Δυτικό Ημισφαίριο να πει, πού πάτε? Είναι η δεύτερη κρίση που μας φέρνετε. Και ότι έκανε ο Biden, έκοψε δολάριο, γιατί έχει δύναμη, ισχύ. Όχι οικονομία, ισχύ. Δια της ισχύως. Έχουμε ξανά τις πολιτικές ισχύες στην πρώτη γραμμή. Άρα έχουμε τα επόμενα πολυτεχνία. Και άρα είναι θέμα πλέον για τους νέους να δουν ότι είχαμε ένα επίτευγμα, όπως και σε άλλες χώρες άλλα επιτεύγματα, αλλά είμαστε ξανά. Γιατί είναι ανταγωνιστικό το σύστημα διεθνώς, γιατί έχουμε μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα σε χώρες που έχουν μια δυνατότητα και σε χώρες που δεν μπορούν, αλλά θέλουν να επιβληθούν. Και έχουμε και κοινωνίες οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλη δυσκέρεια. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, στην Αθήνα δεν μπορούν οι νέοι να έχουν κατοικία. Ποιο καπιταλισμό μιλάμε, που καμαρώνουν ορισμένοι για αυτόν τον τύπο του καπιταλισμού, να μην έχει κατοικία? Δεύτερον, δεν έχουν δυνατότητα για εργασία. Πάρα πολύ. Και όλη η κουβέντα γίνεται για το περιβάλλον, για την πράσινη μετάβαση. Από το πρωί στο βράδυ, ποίημα. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τζουμάκα, μισό λεπτό, γιατί είστε ποταμός και δεν θέλω να διακόψω τη σκέψη σας, αλλά θέλω να την προεκτείνετε λίγο. Με έναν τρόπο έχετε εμέσως πλην σαφώς απαντήσει. Οφείλω όμως, γιατί η εκπομπή στηρίζεται πολλούς ακροατές, να σας θέσω ομαδοποιώντας το εξής σκεπτικό. Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Τζουμάκας, διώξαν ένα κακό και εμπεδόθηκε ένα χειρότερο. Ναι, η εξέλιξη αυτή του καπιταλιστικού συστήματος. Ήμουν ακρατούμενος, έτσι. Λοιπόν, και έλεγα, είμαι κρατούμενος σε φασιστικό στρατόπεδο και δεν κάνω κατάθεση. Δεν θέλω να διωχθώ για τις ιδέες μου, ούτε να δικαστώ για τις ιδέες μου. Γιατί εγώ αυτό έμαθα στο συνταγματικό δίκαιο στην νομική σχολή. Δεν δικάζονται ιδέες, ούτε καταδικάζονται άνθρωποι για ιδέες. Δικάζονται για πράξεις. Και με αυτήν δεν καταθέτω. Δεν είσαι αριστερός, μάλιστα. Γιατί βγαίνετε στο βουνό? Γιατί τώρα θα σας ρίξουμε στους δρόμους. Ένα. Δεύτερον, τι να σας κάνουμε εδώ? Είστε σύμπτωμα. Είστε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα μιας Αμερικανιάς που είναι σε λογική να επιβληθεί δια της βίας και δια της κυριαρχίας. Δηλαδή υπήρχε ήδη το βίωμα απέναντι οι δύο πλευρές. Από μια μεριά η δημοκρατία, η πολιτική και τα συμφέροντα των πολιτών, και από την άλλη ένα σύστημα, ενός συστήματος ισχύος, τίποτα περισσότερο. Βγαίνει η Μόμπιλ και λέει στον Biden, εάν δεν μαζέψεις τους 8 αρχηγούς των κρατών της περιοχής, αρχίζοντας από τον Ερντογάν, που έκανε μια χαρά, λοιπόν, τον Κυριάκο, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον πρόεδρο της Κύπρου και τους υπόλοιπους, για να κάνετε οριοθέτηση της ΑΟΣ, για να πάει η Μόμπιλ να κάνει εξορίξεις, δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο στις επόμενες εκλογές και θα ξαναφέρουμε τον Τραμπ. Δηλαδή μιλάμε πια για έναν έλεγχο ευρύτερο ενός συστήματος που δεν έχει σχέση με την παραγωγή, με τις οικονομίες, με την κοινωνία, με τους λαούς. Ενός υπερσυστήματος που παράγει πλούτο. Ανακοινώθηκε πριν 6 μήνες ότι 4 χρηματιστηριακές εταιρείες στη Νέα Υόρκη έχουν απόθεμα 75 τρισεκατομμύρια δολάρια και αναμένουν να δουν προς τα πού θα πάει το επενδυτικό κλίμα. Που δεν τα παρήγαγε κανένας. Με παίγνια. Και δεν μιλάει κανένας, δεν σηκώνει κανένας κεφάλι όρθιος. Καμιά ηγεσία. Κύριε Τζουμάκα, επαναλαμβάνω, είστε χήμαρος, αλλά οφείλω, και μάλιστα υπηρώτικος χήμαρος από τον καταράκτη. Λοιπόν, οφείλω λίγο, όχι να το περιορίσω, να σας ζητήσω μερικά πράγματα που τα ζητούν εδώ επισταμμένως οι ακροατές. Μου λένε πολλοί, ωραία λέει, ήρθε μεταπολίτευση. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου, θα απαντήσετε αλλά θέλω να τα ακούσετε, γίναν πρωταγωνιστές στα οχήματα της εξουσίας. Και ο Μιλόν δεν έγινε υπουργός, δεν διαχειρίστηκε εξουσία, δεν έβαλε υπογραφές σε αντιλαϊκούς νόμους, και αν δεν έβαλε αυτός, όσες φορές διαφώνησε, άλλαξε κάτι. Τελικά, τι δημοκρατία παράδωσαν στους επόμενους, μεθεπόμενους, παρεπόμενους? Άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, καλημέρα λίγε, ρωτήστε το συντοπίτη μου τον κύριο Τζουμάκα, αν υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιος από τους προηγούμενους προέδρους του ΠΑΣΟΚ να δεχόταν την κατάλληλη δημοκρατία μέσω των υποκλοπών, ειδικά αν αφορούσε τον ίδιο. Άλλος, τα έλεγε αυτά, λέει ο Τζουμάκας, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα? Τα έλεγε που πάει το πράγμα? Όπως τα λένε, έτσι ακριβώς έκανα. Πρώτον, λοιπόν, υποκλοπές έκανε και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, εμένα παρακολουθούσαν το τηλέφωνο μου όταν ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών.
ο τότε διοικητής του ΟΤΕ. Και έφυγα με σύγκρουση και με χειροδική από το Υπουργείο. Διότι ήθελα να επιβάλλουν να πάρουμε, ήμουν υπεύθυνος για τον ΟΤΕ, για την Ολυμπιακή, για τον Σιδηρόδρομο κλπ. Και ήθελα να πάρουμε τηλέφωνα από το Χόνικερ, από την Ανατολική Γερμανία, στα πλαίσια μιας διακρατικής συμφωνίας, τα οποία δεν θα τα έπαιρνε καμία χώρα ποτέ. Παμπάλαια. Άχρηστα, είμαστε χώρα σοβαρή. Λοιπόν, και ήθελα να τα επιβάλλουν γιατί τα εκπροσωπούσε ένας συγκεκριμένος εκπρόσωπος ολιγάρχης με συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή. Λοιπόν, και έφυγα κανονικά και είπα στον Ανδρέα, αρχηγέ, εγώ ορκίστηκα στο σύνταγμα, όχι σε σένα. Τελεία. Η δεύτερη φορά ήμουν αναπληρωτής υπουργός παιδείας. Λοιπόν, και ήμουν στον Πασόκ υπεύθυνος για τα συνδικάτα και μια συμμορία από λαμόγια του Πασόκ έκλεψαν τα αποτελέσματα, τις κάλπες του 25ου συνέδριου της ΓΕΣΕΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων της χώρας, όχι κομματικά, γιατί κάναν και τέτοιες κομματικές νοθείες, της ΓΕΣΕΕ, και τις πέταξαν σε ένα γκρεμό και βγάλαν αποτελέσματα. Και τότε είχαμε εκείνη το εξάμεινο την Προεδρία στη χώρα, εκπροσωπούσα τη χώρα στο Συμβούλιο για το Υπουργείο Παιδείας και γύρισα πίσω και πήρα όλες τις δηλώσεις που δεν ψήφισαν άνθρωποι για την υπεύθυνη δηλώση στο νόμο 105 και λέω εγώ πώς θα ξαναπάω στη δημοκρατική πολιτική ζωή. Και βγήκα και τα είπα όπως τα κάναν όλα. Και το πρωί, καθώς πήγαινα την ημερήσια υποχρέωσή μου στο Υπουργείο, στη Μητροπόλεως, βλέπω στα σκαλιά του συναδέλφου σας με τα μικρόφωνα, λέει τι έχετε να πείτε, 8 παρά. Με έπαυσε ο Παπανδρέου από την κυβέρνηση μέσα από ανακοίνωση στο ραδιόφωνο. Δεν είχα ιδέα. Λέει τι να πείτε, λέει, για την πάυση σας. Λέω, εντάξει, αισθάνθηκα κάπως. Αλλά λέω, ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να διορίσει την απάντηση του υπουργού του. Αλλά εγώ έχω υποχρέωση να υποστηρίζω το νόμο και το Σύνταγμα που δεν το κάνει ο Παπανδρέου. Για να σας πω λοιπόν τι κάναμε. Τρίτον, ήμουν υπουργός εργασίας και είχαμε πάρει απόφαση. Όταν θα ρίξουμε τον πληθωρισμό, θα κάνουμε αυξήσεις. Και ενώ αυτό ήταν συμφωνία, ρίξαμε τον πληθωρισμό και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ήθελε να κάνει αυξήσεις. Και πήραν απόφαση, γιατί ο Ανδρέας τότε ήταν άρρωστος, πήραν απόφαση στη Βουλή να μην πάρω το λόγο ως υπουργός. Με απέκλεισαν από το δικαίωμα να μιλήσω. Μην αρχίσουμε να μιλάμε εμείς. Όταν ανέβασα το Δελουχιώτη, γιατί θεωρούσε υποχρέωσή μου στην περιοχή που κόβαν τα κεφάλια μεν τον δε, με κάλεσαν και μου είπαν σε μισή ώρα θα ανακοινωθεί η αποπομπή από την κοινωνική ομάδα. Και τους περιποιήθηκα όπως έπρεπε. Είχαμε διενέξεις γιατί δεν σταμάτησε, δεν έγινε η αλλαγή που έγινε το 1974. Ήταν ένας συμβιβασμός ποιών των δυνάμεων, οι οποίοι πορτούλησαν και πριν το 1967. Δεν ήθελαν να κάνουν, ήθελαν απλώς να αλλάξει, ένας το είπε πεντακάθαρα, όταν συγκεντρωθήκαμε για την ίδρυση του Πασόκ, είπε, όχι η σοσιαλιστικό κίνημα. Τι είναι αυτά, Ανδρέα? Αυτά είναι εξτρεμιστικά. Αυτά δεν είναι, δεν θέλω εμείς τέτοια. Θα λεγόμεθα και εμείς σύντροφοι όπως λέγονται οι κομμουνιστέ. Και λέει τότε, Ανδρέα, τι θέλετε, δημοκρατική παράταξη. Για ποιο λόγο? Για να πάρουμε τη ρεβάνς που μας πήρε η δεξιά την εξουσία του 65 με την αποστασία. Δηλαδή είχαν τάσεις πώς θα αλλάξει η εξουσία, πώς θα αλλάξουν τα μαύρα αυτοκίνητα, πώς θα αλλάξουν μια σειρά δραστηριότητες που άλλαξαν. Για παράδειγμα, πετύχαμε να φύγει ο Βασιλιάς, πετύχαμε την νομιμοποίηση, κάναμε αλλαγές στον αστικό κώδικα, στο οικογενειακό δίκαιο. Αλλά τα βασικά του συστήματος, εμπρός να έχουμε περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα, ισοτιμία, συμπόρευση, δεν υπήρχαν. Και αυτό είχε και συνέπειες σε συγκεκριμένες περιοχές. Άλλες περιοχές υποστηρίχθηκαν λόγω της πολιτικής κυριαρχίας δυνάμεων, κομματαρχιλίκη δηλαδή, άλλες περιθωριοποιήθηκαν. Δηλαδή δεν υπήρχαν αρχές για όλους. Αλλά πάλι ορισμένη την πολιτική της ισχύς κατά περίοδο. Αυτό δηλαδή ο πολυκομματισμός. Αλλά δεν ήμασταν όλοι το ίδιο, ήμασταν απέναντι. Ήμασταν απέναντι. Για αυτή τη διαδρομή την κρατήσαμε, αλλά είμαστε μειοψηφία, να σου πω, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, όπως είμαστε μειοψηφία στην κατάληψη της νομικής. Μια μεγαλύτερη μειοψηφία στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, μετά ήμασταν το ίδιο μειοψηφία. Γιατί εμείς είχαμε μια άλλη στάση, ότι πρέπει να πάμε σε αλλαγές. Η άλλη πλευρά ήθελε απλώς να αποκατασταθεί το καθεστώς που είχε χάσει. Υπήρχε διαφορά δηλαδή απόστασης δεκαετίας και συνειδήσεων και επιδιώξεων. Γι' αυτό το 87, σε μια μεγάλη σύσκεψη που είχαμε, τους είπα, στο ηγετικό επίπεδο, έχουμε τελειώσει. Στα ίσια. Λοιπόν, διότι συγκεκριμένους λόγους, μεγάλη σημασία λόγους.
Αλλά όμως έχουμε γίνει η καλύτερη εταιρεία, γιατί ξέρουμε ορισμένο εμπορικό δίκαιο, εκαθάρισης των διαδικασιών μας. Δηλαδή, εκαθάριση του παρελθόντος. Το κόμμος εκαθάρισε όλη την πολιτική περίοδο από το Μεταξά μέχρι το 82, 50 χρόνια. Δεν είχε να πει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει και τώρα, σε μεγάλη έκταση του κόσμου. Εδώ έχουμε μια σειρά προβλήματα και όλοι, ας πούμε, ξανά εκεί που έμειναν. Δηλαδή, να καθαρίσουμε τις προηγούμενες περιόδους, οι οποίες ήταν καθυστερημένες. Είναι φυσικό στη ζωή αυτό. Είναι φυσικό στις κοινωνίες. Αλλά δεν πάμε μπροστά. Δεν πάμε μπροστά. Κύριε είναι Τζουμάκα, τώρα αυτό μακελιό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Θα έρθουμε. Κύριε Τζουμάκα, πείτε μου, λέει ο Χρήστος. Άρα, κύριε Τζουμάκα, έχουμε τη δημοκρατία που ονειρεύτηκε αυτή η γενιά του Πολυτεχνείου του 73, της νομικής του 73. Όχι βέβαια, αλλά όμως έχουμε τη δυνατότητα να παλέψουμε με καλύτερους όρους. Και όμως αυτό δεν έγινε διότι όλοι αράξανε. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι πολίτες άσχετοι. Από πολίτες πολλοί γίνανε επίκοοι, άλλοι γίνανε επιτίδιοι. Και αν είχα, δεν είναι τυχαίο, και γυναίκες και ηγεσίες τέτοιες. Οι ηγεσίες είναι σύμπτωμα κάθε κοινωνίας. Δεν είναι το αίτιο που είναι σε έναν βαθμό, αλλά είναι και το σύμπτωμα. Όπως και αυτό που σημαίνει τώρα στη χώρα. Όπου έχουμε πολιτική παρακμή. Όπως σημαίνει σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Έχουμε σύμπτωμα μεγάλης πολιτικής παρακμής. Και οι κοινωνίες τι λένε. Έλα, όλοι οι γίνοι, τι κάνανε, δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν ούτε στοιχειώδεις γνώσεις να καταλάβουν. Λέει, ήμουν υπουργός. Έχει υπουργός εξουσία για διευθύνει τη χώρα. Ναι, αλλά λέει κάποιος εδώ πέρα, ακούστε, θα τα ακούτε όλα. Ο Αντώνης. Βεβαίως. Ο Αντώνης, είναι δυνατόν, λέει ο κύριος Τζουμάκας, σήμερα να καταγγέλει αυτά στα οποία μετήχε και ο ίδιος. Πώς? Όχι, τι να καταγγέλω. Δεν είμαι καταγγέλω, δεν είμαι σύλλογος. Είχα διαφορετική άποψη, αλλά είχα το δικαίωμα από το καταστατικό του κόμματος που μετήχα να εκφράζω τη διαφωνία μου. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο πολίτης αυτός που το ρωτάει αυτή τη στιγμή. Έμαθε μόνο να καταγγέλει. Δεν είμαστε άλλη δουλειά. Ότι έχω και δικαίωμα διαφωνίας. Και ότι έχω το δικαίωμα να διατηρήσω τη διαφωνία μου και να συμμετέχω για να την ανατρέψω. Διότι υπάρχει μια λογική στην αριστερά. Ένα μέρος της αριστεράς τι θέλει από το πρωί, κύριε Σεχίνη. Αντίπαλο. Χωρίς αντίπαλο πεθαίνει. Τον βρίζει 500 φορές. Τον βρίζει, τον χαρακτηρίζει 1000 φορές. Και μετά τι κάνει. Δημιουργεί συσπήρωση των δυσαρεστημένων. Οι οποίοι καταγγέλουν. Και μετά κάνουν πανό. Και μετά πάνε στο συλλαλητήριο. Και μετά έρχονται τα εκλογές 7%. Και μετά ο αγώνας συνεχίζεται. Από το 50 έχει να κάνει κριτική η προοδευτική παράταξη. Δεν έχουν κουλτούρα αυτοκριτικής και κριτικής. Έχουν κουλτούρα να συσπυρώσουμε τη δυσαρέσκεια. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα κόμματα με αυτή τη λογική να λέγονται Ένωση Συγκέντρωση Δυσαρεστημένων. Που καταγγέλουν. Όχι έχω δικαιώματα, τα διεκδικώ και τα επιβάλλω. Υπάρχει άλλος δρόμος. Άλλος φίλος, ο Λευτέρης. Άρα τελικά λέει, κύριε Τζουμάκα, μήπως αυτό που έκανε η Χούντα στην Ελλάδα, με εξαίρεση την τραγωδία της Κύπρου, είναι πολύ λιγότερο από αυτό που συμβαίνει 50 χρόνια στην πατρίδα μας τώρα από το ολοκαύτωμα της μεταπολίτευσης. Όχι βέβαια, γιατί αυτό το μακελιό εμένα με συνέλαβαν την πρώτη φορά μέσα ενέδρα και με πήγαν κατευθείαν σε ένα στρατόπεδο και διατάσσει μπροστά μου ο διοικητής, βάλτε τη μοτορόλα και ρίξτε του. Και με βάζουν μπροστά σε δύο τύπους με τα όπλα και έλεγα ρίξτε εσύ, όχι ρίξτε εσύ. Δεν είναι έτσι. Αποκτήσουμε στοιχειώδη πολιτικά δικαιώματα. Στοιχειώδη δικαιώματα, στοιχειώδη. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα από εμάς εξαρτάται και από όλες τις κοινωνίες, γιατί πλέον οι κοινωνίες έχουν διεθνοποιηθεί και χρειάζεται εξεγερσή σε κλίμακα μεγαλύτερη από μια χώρα. Δεν είναι το ίδιο. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη θετική σε πάρα πολλά θέματα, αλλά το σύστημα είναι το ίδιο. Αυτό έχει το απόλυτο δίκιο, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό και ήμασταν απέναντι στο σύστημα. Και λέγαμε, είστε σύμπτωμα του συστήματος. Κάθε αρνητικό, κατά τη γνώμη μου, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι της Ουάσιγκτον, είτε είναι του Βερολίνου, είτε είναι της Μόσχας, είναι σύμπτωμα. Και κοιτάζω να δω το αίτιο και να δω αν αυτό το σύμπτωμα έχει σχέση με τις ανάγκες των κοινωνιών, με βάση δικαιώματα, κατακτήσεις των κοινωνιών. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια ιστορία στην ανθρωπότητα. Η δουλεία κράτησε 15.000 χρόνια. Πόσοι άνθρωποι, εκατομμύρια, θυσιάστηκαν για να πάμε στη φεουδαρχία. Και ποιοι έκαναν την επανάσταση, όχι οι πανφτωχοί, όχι οι σκλάβοι, οι φεουδάρχες, η ανώτερη τάξη, η οποία κράτησε η φεουδαρχία 2.000 χρόνια. Ποιοι έκαναν την επανάσταση, οι αστεί, όχι οι προλετάροι, τη Γαλλική Επανάσταση. Και τώρα τι, όλοι που συζητούν πώς θα γίνει η επόμενη επανάσταση, θα την κάνουν τα ανώτερα στρώματα που έχουν την ανώτατη τεχνολογία, που έχουν την ανώτατη εξουσία στον κόσμο. Και όχι αυτοί που θα κάνουν τα συλλαλητήρια με τα πανό.
Έχουμε σοβαρή υπόθεση κοινωνικοπολιτική στο γίγνεσθε της ανθρωπότητας, της διεθνούς κατάστασης και της περιφερειακής, που εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιφερειακά, και σε εθνικό επίπεδο. Άρα χρειάζεται μεγάλη εθνική συζήτηση. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι τα σύγχρονα άκτορα δεν θέλουν εθνική συζήτηση όπως κάνουμε εμείς, έστω αυτή τη στιγμή σήμερα. Έχουμε 15 θέματα σαν χώρα. Να μπουν οι ηγεσίες και να πούνε, θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα. Πρώτο θέμα, γιατί η χώρα δεν παράγει. Δεύτερον, γιατί δεν εξάγει. Τρίτον, γιατί είναι τελευταία στις τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πέμπτον, τέταρτον, γιατί η χώρα να έχει 6 ιατρικές σχολές, να παράγει 2.500 γιατρούς το χρόνο, να έχει 140.000 γιατρούς και να χρειάζεται 40 και ούτε αυτούς τους 40 να τους έχει, γιατί ο Ευαγγελισμός έχει 500 γιατρούς, αλλά ένα ιδιωτικό κέντρο στο Λεκανοπέδιο στην παραλία έχει 2.000 γιατρούς. Μεταφέραμε ένα σοβαρό ζήτημα μιας κοινωνικής πολιτικής της αξίας της υγείας και της ζωής στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή αυτό που λέγαμε, η υγεία, η παιδεία και η ασφάλιση δεν πωλείται, δεν είναι εμπορεύσιμο. Το κάναμε εμπορεύσιμο. Όπως είχαμε πει με τα μέσα ενημέρωσης, η ενημέρωση δεν είναι εμπορεύσιμο. Το κάναμε με τίμημα. Και καμαρώνουν ορισμένοι γιατί δεν δέσαν τίμημα. Ούτε το τίμημα δεν δίνουν. Δεν είναι όλα εμπορεύσιμα. Κυβέρνηση. Έχω λοιπόν σύγκρουση, κύριε Τζουμάκα, με το αγοραίο καθεστώς του καπιταλισμού. Μάλιστα. Κυβέρνηση. Έχουμε νέο τύπου σύγκρουση. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε το τίμημα. Ναι, όπως το λέτε. Μάλιστα. Και ήμουν σπόδρο αντίθετος. Μάλιστα. Διότι τι κάνει, βγαίνει στα την... κανάλια σε εφοπλιστές και μετά είστε ο δημοσιογράφος. Δεν τη μάχη ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και τους, τα δίνει με τίμημα και από το άλλο χέρι δίνει απαλλαγές με τίμημα για το λαό. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Άρα έχει σημασία η αγοραία πολιτική θα συνεχίσει να επικρατεί στον κοινωνικό τομέα. Αυτό είναι θέμα αρχής. Για ποιος να επιβάλλει μια πολιτική κυβέρνηση. Αλλά η πολιτική κυβέρνηση είναι αντιόρθια. Άμα έχει από πίσω ολιγάρχης και παίρνει βουλευτές σε αυτό το κοινοβούλιο και στο προηγούμενο μέσα στη Βουλή και λέει σε ευχαριστώ για τον τάδε διάταξη που ψήφισες. Αυτό είναι που δημοκρατία έχει κοινοβούλιο τώρα. Δηλαδή να το συγκρίνουν γιατί ο Παπαδόπουλος έκλεισε τη Βουλή. Που δεν το συζητώ αυτό. Δηλαδή είχε κάτι άλλο τώρα ακροδεξί, του μυαλό κλαρίνο που λένε στο χωριό μου και εθνικιστές λένε ότι ήταν η πρόοδος 35% των ελληνικού λαού, ότι έφερε πρόοδο η Χούντα. Δεν τους συνέλαβαν μια μέρα να τους μακελέψουν να δουν πως είναι η Χούντα. Δεν πέρασαν τη δυσκολία που εμείς δεν είχαμε. Είχαμε ασυτεία ως φοιτητές, όχι απλά πίνα κύριε Σαχινή. Δηλαδή υπάρχει ένα επίπεδο συνειδήσεων, διαφοροποιήσεων και επιπέδων που φτάνουν μέσα στο δάπεδο. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι. Θέλω να ακούσετε ένα τελευταίο προσωπικό και θα πάμε πιο πολιτικά ακόμη. Ζήτημα που θέτουν πολλοί εδώ. Ωραία τα λέει ο κύριος Τζουμάκας, αλλά ξυνόμαστε ακούγοντας τον σήμερα. Καλά, στον ακούγατε και παλιότερα. Διότι αυτά τα λέει με την ασφάλεια ενός ανθρώπου που έγινε βουλευτής υπουργός, που έχει βουλευτική σύνταξη και κρίνει τους πάντες ενώ ήταν μέσα στο σύστημα. Απαντήστε. Ναι, βέβαια και θα τους κρίνω για πάντα. Γιατί η βουλευτική μου σύνταξη είναι 1.400 ευρώ. Το ξέρει ο μέσος Χάλανας. Το Πόπολο. Ό,τι θέλουν λένε. Υπάρχουν όρια πια. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια. Εγώ ήμουνα στο στρατό όταν έγινε η Χούντα και λέει άλλος ο Παπαδόπουλος τον έκανε. Δηλαδή ένας τυχοδιώκτης. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική καθυστέρηση και στους πολίτες. Και υπάρχει αγορασμένη ηγεσία και ελεγχόμενη ηγεσία και ηγεσία χωρίς αρχές, αλλά υπάρχει και στον κόσμο. Δηλαδή μια απόθυση για τα δημόσια πράγματα που μετά ο καθένας ό,τι θέλει βάζει στο κεφάλι του. Ό,τι θέλει. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ρωτάνε πάρα πολύ η γενιά, οι συναγωνιστές σας εκείνης της περίοδου, εσείς προσωπικά βγαίνοντας στην ταράτσα της νομικής, βγαίνοντας στην είσοδο της πύλης, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με άλλους δύο υπήρξατε ένας από τους τελευταίους στην απόπειρα διαπραγμάτευσης πριν την είσοδο του τάγκ, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ήταν προέκυψε πάλι από διαφορά, διότι όταν ξεκίνησαν να κατεβαίνουν τα τάγκ, πρότεινε μία από τις παρατάξεις να συγκαλέσουμε, να πάρουμε απόφαση συνελεύσης, να διορίσουμε κυβέρνηση μέσα στο προάβλιο του Πολυτεχνείου από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τον τελευταίο πρωθυπουργό που κατήργησε η Χούντα, τον Γεώργιο Μαύρο και τον Ηλία Ηλίου, τον Ηλίου, τον πρόεδρο της ΕΔΑ. Και είπαμε, είστε καλά. Εδώ έρθει σύγκρουση. Δηλαδή η αφέλεια είναι και θέμα, ξέρεις, επάρκειας, πώς να το πούμε, δυνατοτήτων.
Λοιπόν, και είπαμε διαπραγμάτευση. Λοιπόν, πηδάει ο Μακαρίτσο στα μέλο έξω με το μαντίλι το λευκό. Και τον πιάνουν αμέσω. Ναι, τον συλλαμβάνω. Και πάει να πηδήξει ο Κώστα Λαλιώτη. Λέω, Κώστα, μην πα, θα σε συλλάβουν. Και μένω στην κορώνα. Και μου φωνάζει ο Χριστολουκά, υποδιοικητή τη αστυνομία, κατέβα τζουμάκα από και εσύ απ' έξω. Λέω, εγώ προχθέ βγήκα από τη φυλακή, από μέσα διαπραγμάτευση. Και του συλλάβαν απ' έξω. Λοιπόν, και έτσι μετά ήρθε η αντιπροσωπεία της Χούντας για διαπραγμάτευση πίσω από τα κάγκελα, απ' έξω από την Πατησίων αυτή, από μέσα εμείς. Λοιπόν, λέω, ήταν ο εκπρόσωπος του στρατού, ένας ανώτερος αξιωματικός, εκπρόσωπος της Νομαρχίας και εκπρόσωπος της Αγγελίας Αθηνών. Λέω, να πάμε σε συζήτηση. Πρέπει να έχουμε ειρηνική έξοδο. Είμαστε 7.000 άνθρωποι εδώ πέρα. Μην γίνει κι αλλιώς. Ήδη έχουμε νεκρούς, ήδη έχουμε τραυματίες. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το μαγελιό. Τέλος. Λοιπόν, η χώρα έχει άλλες ανάγκες. Ο ελληνικός λαός έχει άλλες ανάγκες. Να σταματήσει το μακελιό. Λοιπόν, και λέω να πάμε σε διαπραγμάτευση. Και πετάει το εκπρόσωπο του στρατού και μου λέει: Τζουμάκα, ο στρατός δεν διαπραγματεύεται. Του λέω: Είσαι εσύ στρατός στην Πατησίων. Ο στρατός είναι στα σύνορα. Εσύ εδώ είσαι ένας τύπος που πουλάς ισχύ της μιας στιγμής. Και τότε δίνουν το σήμα, βάζουν τις προβολείς και όπως είμαστε στις κολόνες. Ορμά έρθει το άγχος και κάνουμε διπλό πήδηγμα και ξαναβρισκόμαστε όρθιοι, σπάνε τις δύο μικρές πόρτες αριστερά δεξιά της πύλης, οι λοκατίδες με εφόπλου λόγχη και ψηλά εμείς στα χέρια. Δηλαδή με εφόπλου λόγχη στην Πατησίων ο στρατός να καταλάβει άλλος ποια είναι η διαφορά. Και όπως ρίχνουν την πύλη από τη μια πλευρά, χτυπάει ένα-δύο φοιτητές και την Πέπη Ριγοπούλου μετέπειτα καθηγήτρια που της τσάκησαν τα πόδια και την ακούνε να ουρλιάζει: Τα πόδια μου! Τα πόδια μου! Τα πόδια μου! Και πίσω εμείς ψηλά τα χέρια, άοπλοι, να λέμε τον εθνικό ύμνο με το εφόπλου λόγχι. Και πηδήξαμε τη μάντρα, άρχισε η ειρηνική έξοδος. Μια ομάδα που έφερε τη σημαία τη στέλνουμε στη Βραδινή, την εφημερίδα που ήταν εκεί κοντά στην Ομόνια, γιατί η Βραδινή στήριζε τον Καραμαλή να επιστρεφτεί. Και μετά με πήρε ο Αθανασιάδης, ο συνάδελφος, ο ιδιοκτήτης της Βραδινής τότε. Μου λέει: Στέφανε, να πάρεις και τη σημαία. Έχουμε δηλαδή βιώματα, σκληρά, αλλά ήμασταν αποφασισμένοι, το λέω σοβαρά, για όλα. Τελεία. Επανέρχομαι στο σήμερα με αυτό το γεωπολιτικό τεκτονικό σεισμό σε όλο τον πλανήτη και φυσικά η περιοχή μας δεν είναι εκτός. Με αυτή τη θεσμική ατροφία που περιγράψατε 50 χρόνια μετά. Δεν προχώρησε η δημοκρατία, δεν βάθινε, δεν απέκτησε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, πολλοί λένε ότι είναι κατόνομα δημοκρατία. Συμφωνείτε? Συμφωνώ κατόνομα και δεν είναι εδώ μόνο, επειδή εργάστηκα και στις Βρυξέλλες 6 χρόνια. Δηλαδή έβλεπα εκπροσώπους κρατών. Τι να σας πω, αν καθίσω να γράψω ένα βιβλίο... Ήμουνα στην διαπραγμάτευση για την ένταξη των 12 νέων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν στην αντιπροσωπεία. Και σηκώνεται ένας εκπρόσωπος μιας χώρας και λέει: Κάναμε, ο πρόεδρος μας έκανε ό,τι είχατε συμφωνήσει εδώ, ο πρόεδρος της χώρας του. Δεύτερον, το ίδιο έκανε ο πρωθυπουργός μας και η κυβέρνηση. Τρίτον, το ίδιο έκαναν οι βασικοί μας οργανισμοί. Και λέει: Τέταρτον, κύριε Σαχίνη, έμεινα εκεί κάγκελο. Πείτε μας τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Και στο διάλειμμα του λέω: Εκπροσωπείς χώρα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή η ήττα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η διαίρεση του κόσμου έφερε, όταν πήγα για πρώτη φορά στο Βερολίνο μετά τη μεταπολίτευση, έπαθα σοκ. Γιατί πήγα να περάσω τη νύχτα στην απέναντι πλευρά και πέσανα πάνω προβολής από τις 4 νικήτριες δυνάμεις. Λέω: Αυτό πώς θα το δεχθώ εγώ, σαν νέος άνθρωπος που είχα την διαδρομή μου την αγωνιστική και που η συζήτησή μας στη νομική σχολή ήταν από πιο πριν ότι δεν μπορεί οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να κατέχουν οι ίδιοι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να κοντεύουν έναν αιώνα όταν άλλαξε ο κόσμος. Για ποιο λόγο να έχουν αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ορισμένες χώρες και να μην είναι μπροστά οι Ινδίες που είναι μια τεράστια χώρα? Δεν συμμετέχει. Να μην είναι η Βραζιλία? Δεν συμμετέχει. Να μην είναι καμιά χώρα από την Αφρική? Δηλαδή, ενώ ο κόσμος άλλαξε, ορισμένες παρές απικιακής κουλτούρας χώρες και πρακτικής κατέχουν, ας πούμε, θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθορίζουν εξελίξεις που δεν έχουν σχέση με τους λαούς τους, ούτε με το διεθνές γίγνεσθε. Και δεν σηκώνουν κανένα, ελάχιστοι μιλούν γι' αυτό. Και μπράβο τους. Ότι από ένα πρώτο πρέπει να γίνει νέα συζήτηση για μια νέα αναθεώρηση, όπως έγινε την κοινωνία των εθνών και πήγαμε στον ΟΗΕ, να πάμε σε μια νέα διεθνή συμφωνία.
Έχει αλλάξει ο κόσμος. Να τελειώσει αυτή η πολιτική συσχύωση. Να πάμε σε μια συνεννόηση όπου θα έχουμε κοινή βάση για συγκεκριμένα πράγματα. Για ποιο λόγο να έχουμε τόσα νομίσματα? Να κόβει ο άλλος νόμισμα γιατί έχει εξουσία. Π.χ. Και άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί ποιο λόγο να μην έχουμε διεθνώς μια ισότιμη ενημέρωση για τα πραγματικά προβλήματα που συμβαίνουν και να έχουμε παραπληροφόρηση και να έχουμε όλο αυτό το απίθανο πράγμα να νομίζει ο καθένας ότι είναι έτσι, να νομίζει και να είναι ακριβώς το αντίθετο. Λένε πολλοί, τα λέει ο κύριος Τζουμάκας, αλλά σε αυτό το μεταπολιτευτικό τραπέζι της εξουσίας ήταν παρόν. Δεν ήταν απόν. Βεβαίως, ήμουν απέναντι. Αλλά αν δεν ξέρει αυτός, τι να κάνω εγώ? Και γιατί έπρεπε να δώσω τη μάχη στα πλαίσια του συστήματος που εξελίχθηκε. Γιατί είχαμε πει να έχουμε δικαίωμα γνώμης και αν μπορούμε να κάνουμε τη μειοψηφική γνώμη μας, πλειοψηφία. Σε άλλες περιπτώσεις τι κάναμε, σε άλλες δεν την κάναμε. Γιατί είμαστε. Τι να σας πω τώρα. Στη μία από τις ανακρίσεις να είναι στα αριστερή, μάλιστα. Να βγείτε στο βουνό. Αυτή τους εκτέλεσε μετά 17 Νοέμβρη. Και λέω, αυτή τη φορά θα σας ρίξουμε στους δρόμους και με τα κτίρια. Ο Μάλιος ή ο Μπάμπαλης? Μάλιος Μπάμπαλης. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι έχουμε μια εξέλιξη στην ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε με το μακελιό και με το όπλο. Εμείς ήμασταν κατά το ένοπλο. Μην γίνουμε σκοτωμούς. Είμαστε υπέρ της ανατροπής. Άρα θα ανατρέψω και την απόφαση αυτή που δεν συμφωνώ. Και εφόσον δεν έχω τη δύναμη, αυτή η απόφαση θα ισχύει, είτε την επιβάλλει ένα παραστικό κύκλωμα και πού την επιβάλλει, γιατί βρήκε λαό. Είναι δυνατόν τώρα ο ελληνικός λαός να ψηφίζει αυτές τις παραδάξεις? Απάντηση από πολύ κόσμο. Με αυτά λοιπόν που περιγράφεται, λέει κύριε Τζουμάκα, τι διαφορετικό έκανε η Χούντα? Τι να πω τώρα, ο άνθρωπος δεν σώζεται με τίποτα. Να μιλήσω κι εγώ με όρος από τη σχολή μου ως φοιτητής. Είναι δυνατόν, τι διαφορετικό έκανε η Χούντα? Πρώτα να σε συλλάμβανε, σε φυλάκιζε, σε βασάνιζε, σε εκτόπιζε. Δεύτερον, έβαζε μια ομάδα από το στρατό να κυβερνά τη χώρα. Τρίτον, είχε απόλυτη εξάρτηση. Τέταρτον, έστειλε την εκπροσώπηση της χώρας στο στρατό της χώρας και κατέλαβε και εισέβαλε σε άλλη χώρα, την Κύπρο. Εδώ, τι λέμε σοβαρά? Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ξανά καπιταλιστικό σύστημα όπως και τότε. Σύμπτωμα του καπιταλισμού ήταν η Χούντα. Τώρα έχουμε άλλο σύμπτωμα. Την ολιγαρχία, τον παρασιτισμό, το παραστικό κεφάλαιο, το ξέπλυμα κόκας και ηρωίνης μέσα από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, τους καναλάρχες. Και αυτό ποιος το παλέψει, οι νεότεροι. Και όλοι όσοι μπορούμε. Αλλά θέλει συνείδηση, οργάνωση και συνεννόηση. Και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταρχήν. Γιατί για παράδειγμα, εμείς η γενιά μου επηρεάστηκε από το Μάιο του 68. Ήταν μια μεγάλη εξέγερση κοινωνική. Άλλαξε η κατάσταση στη Γαλλία. Το ίδιο έγινε και στη Γερμανία σε ένα μεγάλο βαθμό. Το ίδιο έγινε στην Ιταλία. Που και η Ιταλία κινδύνευσε δύο φορές να υποστεί πραξικόπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ειλικρινά οφείλω να πω ότι εγώ την πήγα πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 85, έπαθα πολιτιστικό σοκ. Γιατί ήταν μια μεγάλη χώρα τεράστια, με μετανάστες. Είμαι μετανάστης από 12 χρονών. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν δύο αιώνες να φτιάξουν μια άλλη ζωή. Λοιπόν, όμως αυτή η χώρα έβγαλε από μέσα μια κουλτούρα, μια αντίληψη όπου να κυριαρχεί στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό είναι καταστροφικό. Και άμα το δεις από τόσο μακριά και πώς αντιλαμβάνονται τις χώρες, λες και είναι κάποιο τετράγωνο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, θέλω να ακούσω αν ο Στέφανος Τζουμάκας, όχι ως η ιδεολογία που εκπροσωπεί, αλλά ο Στέφανος Τζουμάκας, μπορεί να σταθεί αυτοκριτικά απέναντι στον εαυτό του. Φυσικά. Πού? Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρούσα ότι θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες. Ένα. Δεύτερον, ότι είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν είχαν εντυμότητα. Η εντυμότητα είναι μεγάλο ζήτημα στο δημόσιο βίο. Είχαν άλλες επιδιώξεις. Τρίτον, ότι ειλικρινά, μόλις επειδή είχαμε αυτή τη στάση τη ριζοσπαστική, μας απέκλειαν από συμμετοχή στα κοινά. Οι ηγεσίες μας, πρώτα απ' όλα, σε όλα τα επίπεδα. Από το κόμμα, το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Δείτε τις κυβερνήσεις να δείτε. Δεν ήταν ριζοσπαστικές κυβερνήσεις. Να είμαστε εξηγημένοι. Γενικώς, τάση του συστήματος και του ελέγχου. Μην χάσουμε τον έλεγχο και το σύστημα. Για παράδειγμα, τώρα που ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, το καταστατικό του κόμματος λέει ότι συνέρχονται οι οργανώσεις, πολιτικά έχουν δικαίωμα να συνέρχονται. Και να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες να γνωστοποιούν.
Δεν θα καμία να έχει συνέλθει από το ότι υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να πάρουν άδεια από το οργανωτικό. Το ακούτε? Άδεια από το οργανωτικό. Δεύτερο, οι δημοκρατικές επιτροπές. Έχουν βγει πολιτικά σώματα επίσης. Κατά το κομματικό σύνδεμο, το καταστατικό του κόμματος. Συνέλθονται να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Ακούσατε ποτέ νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ να συνέλθει και να βγάλει πολιτική απόφαση αντίθετα από αυτά που κάνει επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ? Ή κάποια για ένα το τοπικό ενδιαφέρον? Με τίποτα. Πρέπει να πάρει έγκριση από το οργανωτικό. Είδατε καμιά κεντρική επιτροπή να βγάζει αποφάσεις? Ποιος κάνει καθημερινά επίσημη πολιτική? Ο αρχηγός στο κοινοβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι η προοδευτική πολιτική? Όχι βέβαια. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλο το σύστημα. Έτσι έγιναν κόμματα του συστήματος. Απλώς η διαφοροποίηση είναι τα συνδικάτα, τα συλλαλητήρια και τα πανό. Τα οποία είναι και αυτό μια ελπίδα, αλλά μόνο. Εγώ βλέπω ότι έχετε χτυπήσει φλέβα από τη μία, από την άλλη. Κάποιοι προσπαθούν και ξύνουν πληγές. Λέει ο Νίκος εδώ, άλλος Νίκος. Και οι διορισμοί με το πρασινό χαρτο, η πρασινοφρουρή, με απολυτήρια δημοτικού σε τράπεζες, είναι στα πλαίσια αυτών που υποστηρίζει ο κ. Τζουμάκας. Θα σας πω αμέσως. Οι διορισμοί που έκανε η δεξιά 50 χρόνια και κατάλαβε το, που ήταν ιδιοκτήτης του κράτους, τι ήτανε? Δεν θέλω να το ρωτήσω, γιατί εγώ δεν είμαι των κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων, παρόλο που έχω πάκελο πολύ δυνατό, γάμα κατηγορίας κομμουνιστής. Λοιπόν, αλλά 50 χρόνια ιδιοκτήτης του ελληνικού κράτους ήταν η δεξιά. Και ήταν καιρός να υπάρχει μια μεταβολή μέσα στη συγκρότηση του κράτους. Και έτσι έγιναν οι διορισμοί. Ένα. Δεύτερον, οι διορισμοί που λέει τον απόφυτο δημοτικού δεν ήταν σε θέσεις γνώσεων και δυνατοτήτων, ήταν σε θέσεις υποστήριξης. Δεν είναι αληθές. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Δεν τυχαίο αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, όντως έγιναν προνομιακοί διορισμοί. Με βάση την κομματική δύναμη, το είπα. Κομματάρχη Λύκη, το είπα πριν. Με βάση τις επιρροές. Αυτό έγινε. Αλλά η λογική ήταν ότι πρέπει να αλλάξει, να περάσει και ο δημοκρατικός κόσμος στο κράτος. Δεν θα μην υπάρχει μόνο κρατορία. Αυτή ήταν η λογική. Και βέβαια αυτή η λογική δεν είχε ορίζοντα. Γιατί δεν είχε ορίζοντα? Γιατί η ηγεσία του Πασόκ από την αρχή δεν είχε κουλτούρα ανάπτυξης της χώρας. Είχε κουλτούρα να διώξει το χωροφύλακα, να αποκαταστήσει την εθνική αντίσταση, να αυξήσει τις μισθούς και τις συντάξεις. Ενώ το πρώτο θέμα έπρεπε να παράγει χώρα. Όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θέμα θα ήταν πρώτο? Η διανομή του πλούτου. Ποιος ήταν ο δάσκαλος αυτής της πολιτικής? Ο Χαρέλος Φλωράκης. Τι έλεγε ο Χαρέλος στη Βουλή? Από πίτα που δεν τρώστησε μέλι και αν καεί. Και του λέω, πρόεδρε, επειδή είχαμε μια πολύ καλή φιλική σχέση, λέω, τι είπες πάλι? Και μου λέει στα καρδιτσιώτικα, έτσι είναι η Στέφανη, οι καπιταλιστές θα παράγουν και εμείς οι αριστεροί θα κάνουμε διανομή πλούτου. Βλέπεις που λέω παραγωγή πουθενά? Βάλαμε θέματα. Δηλαδή, πρώτο θέμα, η αριστερά δεν έβαζε ποτέ την παραγωγή, την έβαλε ο Τσίπρας. Ύστερα από πίεση των πασοκοσυριζέων. Γιατί τους είπαμε, πρώτο θέμα η χώρα πρέπει να παράγει. Βγάλαμε συμπέρασμα τη διαδρομή μας. Εάν δεν παράγει, τι θα διανύμει? Δεύτερον, για να σταματήσει η συζήτηση, αυτό το θέατρο της σύγκρουσης με το έλλειμμα και το χρέος, όπου και αυτό ήταν αποτέλεσμα. Και όποιος ασχολείται με τα αποτελέσματα είναι συντηρητικός. Όποιος ασχολείται με το αίτιο είναι προοδευτικός. Και το ζήτημα του ότι η χώρα είχε έλλειμμα και χρέος ήταν γιατί δεν παρήγαγε και δεν φορολογούσε. Και δεν είχε το ανάστημα να το πει ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς και μετά ούτε και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη φάση. Οι παρίστανε ότι θα πάνε να συγκρουστούνε. Που το δημοψήφισμα τι ήταν? Δημόσια διαπραγμάτευση. Έλα τι από ο κόσμος πίστευε ότι θα πάνε να συγκρουστούνε. Είπα το ρήμα πίστευε, κύριε Σαχίνη, που είναι θεολογικό ρήμα. Πίστευε ότι θέλεις. Γνωρίζεις, έχεις άποψη, ξέρεις. Λοιπόν, υπάρχει χάος. Το άμα ακούς το μέσο Έλληνα λέει πιστεύω. Τι λες, τι είναι στην ενορία? Ήταν καθαρά, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Αντρέας Παντρέου. Το με το χώρα. Δεν το είπε ποτέ. Βυθίσε το χώρο, Αντρέας. Του είπε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ στον Εύρο. Είχαμε μια συναισθήση, πήγε ο πρόεδρος εκεί να μιλήσει και επειδή ήταν τότε το χώρα στην περιοχή, βγαίνει λοιπόν ο συνάδελφός σου, συνάδελφος έχει εφημερίδα τοπική ο Γιάννης τώρα εκεί, και λέει: Πρόεδρε, πρέπει να πούμε βυθίσε το χώρα. Λοιπόν, και μετά πήρε το λόγο ο Αντρέας και λέει: Δεν συμφωνώ με τον γραμματέα. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί και άλλες δραστηριότητες. Λοιπόν, τι έμεινε όμως? Βυθίσε το χώρο γιατί ήταν μια δημόσια διαπραγμάτευση. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι δημόσια διαπραγματεύσεις όταν μια χώρα δεν έχει ισχύ και πρέπει να βάζει θέματα ότι εδώ μπαίνει θέμα πια ασφάλειας, ειρήνης και προοπτικής στην περιοχή. Και όλοι πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους.
Υπάρχει δηλαδή θέμα ότι δεν γίνονται εθνικές συζητήσεις που ο μέσος πολίτης να ανέλθει σε ένα επίπεδο γνώσεων και εμπειριών, όπως και εμείς μας έδωσε τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να δούμε μεγαλύτερα πράγματα, περισσότερα πράγματα, γιατί αλλιώς είμαστε ακόμα στο σωματείο. Που δεν είναι, είναι μεγάλη τιμή, αλλά δεν αρκεί. Έχει ευθύνη ο τρόπος που κινήθηκε το πολιτικό σύστημα στο ότι στην ουσία λοβοτόμησε από το 1974 και μετά την ελληνική κοινωνία από αυτές τις συζητήσεις. Έκλεισαν και γίναν όλες διαχειριστικές. Και μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, κύριε Τζουμάκα, λέει, ξεχνάτε ότι στις κυβερνήσεις του Πασόκ που και εσείς στηρίζατε υπήρξε υπουργός που μετά από αρχαία φάνηκε ότι ήταν και ο αρχηγός της κόκκινης προβιάς στην Ελλάδα. Ναι, δεν το αποκλείω, αλλά δεν το ετοιμούμε. Ποιος ήταν αυτό, για ποιον αναφερόταν? Για τον κύριο Δροσογιάννη. Τον αείμνηστο μάλλον. Α, ήταν πασίγνωστο αυτό. Ο Δροσογιάννης ήταν στον Εμφύλιο. Λοιπόν, πώς ήρθε ο Δροσογιάννης στο Πασόκο Μακαρίτης? Ήταν αξιωματικός, ήταν στον Εμφύλιο. Καμάρωνε, διότι έκοβε τα κεφάλια. Δηλαδή αποκεφάλιζε στον Εμφύλιο για να μην επιβαρύνεται στρατοδικία. Το ακούτε? Λοιπόν, όμως επειδή ήταν αντίον της Χούντας, ήταν η ομάδα των αξιωματικών που ήταν αντίον της Χούντας, ή του Γλίξμπουργκ και άλλων συναφών. Βρέθηκε σε εξορία με φίλους του Ανδρέα Παντρέου από την προηγούμενη κεντροαριστερά πριν τη Χούντα, που ήταν μαζί συνεξόριστοι. Και έδεσαν. Και μετά δέσαν και από πλευράς σχέσεων και λέει ο Παπαντρέου, τουλάχιστον έχουμε πλέον στο μέλλον τη δυνατότητα να έχουμε έναν υποψήφιο υπουργό άμυνας που να μην είναι εχθρικός προς τις ένοπλες δυνάμεις και να είναι συνεργάσιμο με εμάς. Γιατί δεν είχαμε στρατιωτικούς για να λειτουργήσουν στο σύστημα σε μια λογική που να μην γίνεται μακελιό και συγκρούσεις κάθε μέρα, αλλά να μπορούμε να περνάμε κάποιες πολιτικές. Και έτσι αξιοποιήθηκε και ο Δροσογιάννης και στο Υπουργείο Άμυνας, όπου ήταν πρωθυπουργός, πρώτος πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παντρέου, που έγινε υπουργός άμυνας, με αναπληρωθεί το Δροσογιάννη, και μετά έγινε και υπουργός δημόσιας τάξης. Αλλά ήταν πραγματικά όπως το είπατε. Καμάρωνε στον Εμφύλιο. Λοιπόν, αυτά όμως είναι από τις αδυναμίες. Εγώ, δηλαδή, είναι θέμα ότι οι ηγεσίες μας δεν είχαν μανταρχές. Δηλαδή, μια ηγεσία, μια αρχή δεν θα το έκανε αυτό. Είναι θέμα αντιλήψεων. Είναι θέμα σχετισμού δυνάμεων. Χρησιμοποιήθηκαν πρόσωπα από το σύστημα το προηγούμενο, τα οποία δεν είχαν αρχές. Τα οποία δεν βλάψανε. Διότι θέλαμε συνδέσμους. Διότι θέλαμε διεύρυνση. Θέλαμε διάφορες άλλες επιδιώξεις. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι βέβαια όλοι. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, έχω 5 μικρά υποερωτήματα. Απαντήστε μου σύντομα. Το πρώτο υποερώτημα που μου το ξαναστέλνει εδώ πέρα ακροατής είναι: δεν απάντησε. Θα υπήρχε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που να ανέχεται υποκλοπές ακόμη και στον εαυτό του, δηλαδή κατάλληλη του συντάγματος? Εγώ είπα ότι επί ΠΑΣΟΚ γινόταν παρακολουθήσει. Δεν άκουσε ο φίλος μας. Εγώ ήμουν ένας από αυτούς που είχα. Παρόλο που ήμουν και υπεύθυνος στο Υπουργείο, παρακολουθούσε το τηλέφωνο μου. Ο διοικητής του ΟΤΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα πρέπει να γίνονται παρακολουθήσεις. Τώρα έχουν πολύ προχωρημένα συστήματα. Αυτό που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης με τον Πρέδεντορ και τους άλλους. Ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι ένα ζήτημα της αυθαιρεσίας της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν το συζητώ. Κανείς δεν πρέπει να παρακολουθεί. Πήγαινα στις χώρες της Ανατολικής μετά τη Χούντα, έτσι. Βουκουρέστη, Σόφια, Μόσχα. Ο ένας παρακολουθούσε τον άλλον. Κομμουνιστές όλοι, στα λόγια. Λοιπόν, άρα αυτό το ζήτημα της δημοκρατίας θέλει μεγάλο έλεγχο. Και ασφαλώς πρέπει να αποκηρυχθεί ο Μητσοτάκης αυτό που έκανε. Γιατί το έκανε? Γιατί είναι αδύνατος ηγέτης. Δεν έχει αρχές. Τι θέλει να παρακολουθήσει ο αντιπάλος σου, ρε? Άμα έχει σκίσει όρθιος, προχώρα. Δηλαδή είναι μια λογική του αδύνατου ηγέτη που θέλει να καταστήσει τον αντίπαλό του σε δυσχερέστερη θέση, γιατί δεν το έχει να οδηγήσει. Είναι πολιτικά ανάπηρος. Άλλος φίλος εδώ. Επειδή μιλήσατε, λέει, για εφοπλιστές, φυτευτούς κτλ. Αυτό είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από ένα περιβάλλον που δεν έχει σχέση με πολιτικές και κοινωνικές αρχές της αριστεράς. Όμως κατέβηκε υποψήφιος που δεν έπρεπε να κατέβει υποψήφιος. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκφυλισμένο. Και είναι ικανό για οτιδήποτε, να εγκρίνει οτιδήποτε, να υποστηρίζει οτιδήποτε, για τρέχοντες επιδιώξεις, για τρέχοντες επιδιώξεις, συγγνώμη για διατύπωση. Και το τρίτο, υπάρχει ένα εκλογικό σώμα που λειτουργήσε τυχοδιοκτικά. Λέει μπουρλότο, όλοι το ίδιο είναι, είμαστε απογοητευμένοι. Εγώ δεν είμαι ποτέ απογοητευμένος στη ζωή μου, είμαι μαχόμενος. Γιατί δεν περιμένω,
πρέπει να λάβω κι εγώ μέρος. Ο άλλος λέει κάπου θα κάνεις. Αυτοί που βγάλαν το πρόσωπο αυτό, τι λέγανε. Α, ναι, ρε, αυτός θα μας φέρει. Θα μας κάνει και πλούσιος. Καθαρά, θα μας κάνει. Εμείς τίποτα. Οπαδοί. Θεατές, θα κάθομαστε κάθε πρωί να ακούμε, θα μας δώσουν 2 ευρώ. Οι πρωινοί υπουργοί εργασίας. Ξέρετε, όταν ήμουν υπουργός εργασίας, στην Άνση Μιχάλη, ένα πρωί μου είπαν, ξέρετε, Στέφανε, έχουμε κι άλλους 2 υπουργούς εργασίας. Εδώ πήγαμε στα πρωινάδικα που μοιράζουν από 2 ευρώ και κάθονται 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι να δουν. Θα πάρουν 2 ευρώ ή 4. Και μετά, γιατί να μην βγάλουν τέτοια τυχοδιοκτικά πρόσωπα. Υπάρχουν κοινές ευθύνες, είναι η διαλεκτική σχέση του συμπτώματος. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου από την Αθήνα. Σε παρακαλώ, λέει πολύ, πριν κλείσετε, ρώτησε τον κύριο Τζουμάκα. Γνωρίζοντας τότε, το 1973, τη σημερινή κατάληξη που έχει η ανθρωπότητα, η Δύση, η χώρα μας, τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και δεν κουνιέται φίλο, τα fake news και πάει λέγοντας, αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, θα έδινε τον ίδιο αγώνα ή θα άλλαζε τελικά τα αιτήματα? Λοιπόν, ο φίλος μου από την Αθήνα, ο καθένας έχει την επίπεδο γνώσεων. Απαγορεύεται στις γνώσεις που έχουμε πάρει να λέμε το ρήμα, να λέμε τη διατύπωση εάν. Δεν υπάρχει εάν στην ιστορία. Τελεία. Αυτό είναι για την ενορία και όχι για την ιστορία. Δεύτερον, δεν υπάρχει εάν στη ζωή. Όχι έγωνε γέγονε στη ζωή. Τρίτον, δεν υπάρχει άνθρωπο στην πολιτική. Τα τρία αυτά αν είναι για αυτούς που γράφουν μυθιστορήματα, για αυτούς που κάνουν σενάρια για τον κινηματογράφο και το θέατρο ή για αυτούς που κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς. Δεν είναι ούτε για την ιστορία, ούτε για την πολιτική, ούτε για τη ζωή. Ως εκ τούτου, αν ποτέ, όποιος κάνει αν είναι, πώς να το πούμε, σε πάρα πολλά συμβούλια είχαμε συγκρούσεις στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί είχαμε να κάνουμε τους Προτεστάντες. Οι Προτεστάτες έχουν το παρατραβήξει λιγάκι το εκμεταλλεύονται ότι βάζουν το θέμα ότι έχεις ευθύνη. Η γνωστή θεωρία ήταν μια από τις διενέξεις στις εκκλησίες, είναι το ζήτημα της ευθύνης. Λοιπόν, έχεις ευθύνη. Και εμάς μας αποδίδουν, επειδή είμαστε ανατολικοί λαοί, ότι λέμε έχει ο Θεός. Και μάλιστα είχαμε και πειράγματα να μιλήσουν εκπρόσωποι του έχει ο Θεός και εκπρόσωποι του έχεις ευθύνη. Απίθανες ιστορίες. Έτσι είναι τα συμβούλια. Έχουν και πλευρές κοινωνικές. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, εδώ έχουμε δεδομένα. Και τα δεδομένα τότε ήταν αυτά και οι δυνάμεις μας. Ποιος τα λέει αυτά? Ένα κεφάλι είχαμε, βρε. Και ξεντροπιαστήκαμε ως άνθρωποι. Πρώτα, ως άνθρωποι. Που ήταν υποταγμένοι. Η μάρα μου, ξέρεις τι έλεγε? Θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Το χωριό μου του κάψαν οι Γερμανοί. Έχασα 2 αδέρφια, το ένα 2 χρονών και το άλλο 4 χρονών και πήρα το όνομα του νεκρού αδερφού μου. Γεννήθηκα σε καλύβα και θεωρούσα ότι έχω πλούτο αν είχα φακό, μπαταρία για φακό, γιατί φακό είχα, και αν είχα πετρέλαιο, γιατί πήγαινα 4 ώρες την ημέρα με τα πόδια στη διπλανή Κωμόπολη στο γυμνάσιο και έπρεπε να 5,5 ώρα εξπαρά να πάμε το φακό να περάσω μέσα από ένα φαράγγι. Και να ξαναγυρίσω και δεν μπορούσα να έχω πετρέλαιο για το να διαβάσω, γιατί διαβάζα Σαββατοκύριακο. Και επειδή ήμουν ορεινός, από τα βιβλία έμαθα τι είναι η ελιά, η πορτοκαλιά, η λεμονιά και η θάλασσα. Θάλασσα είδα 19 χρονών που μπήκα στην νομική. Ο καθένας ζει στον κόσμο του. Παραμυθιάζεται. Λοιπόν, και ορισμένοι τα είχαν δεδομένα. Βάλαμε το κεφάλι μας και μας ζητάνε και τα ρέστα. Ρε λαέ, ατέλειωτε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Τζουμάκα, αφού σας ευχαριστήσω για το εύρος αυτή τη συνομιλία, θέλω να σας ρωτήσω 50 χρόνια μετά, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο, με αυτή τη δημοκρατία ψευδεπίγραφη, όπως μου γράφουν εδώ πολλοί, με θεσμική ατροφία βαριά, τι σκέφτεστε? Όχι, σκέφτομαι, έχω προτείνει σε ηγέτες της γενιάς μου, μέσα και έξω από τη χώρα, μια πρωτοβουλία να κάνουμε Ευρωπαϊκή Ένωση κρατική οντότητα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κεντρική κυβέρνηση, με κογκρέσο, με κεντρικό κοινοβούλιο και όλα τα συναφή για να γίνουμε μια κρατική οντότητα διεθνώς, 400 εκατομμύρια άνθρωποι, να παρέμβουμε, γιατί είμαστε πια μια ευτελής ένωση. Για να παίξει ρόλο στην ανθρωπότητα ως μια ενδιάμεση δύναμη ανάμεσα στο μακελιό που ετοιμάζει η Ουάσιγκτον και η Κίνα. Για μένα είναι το πρώτο των πρώτων. Δεύτερον, αυτή η ομάδα ηγετών και τη νεότερη γενιά να βάλει θέμα αλλαγή στον καταστροφικό χάρτη του ΟΗΕ, να φτιάξουμε νέο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί αυτοί έχουν σκοπό κάθε φορά να βάζουν ένα βέτο και να καταστρέφονται λαοί, χώρες, κοινωνίες, άνθρωποι.
Δηλαδή, βασικά πια πρέπει να παρέμβουμε διεθνώς, κύριε Σαχίνη. Από την εμπειρία που αποκτήσαμε σε ηγετικές θέσεις. Και είναι και ζήτημα αρχών. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα. Αλλά όλοι τις τρίβουν. Δηλαδή, ιδιωτεύουν και οι ηγέτες. Κάνουν ατομική πολιτική. Τώρα που έχουμε ανάγκη από συλλογικές πολιτικές διεθνούς χαρακτήρα, όπως το πολύ σωστά τονίσατε. Στέφανος Τζουμάκας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Να είστε καλά, κύριε Σαχίνη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.